και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport με τον Χρήστο Γεωργίου. Μια εκπομπή, ένα αθλητικό μαγκαζίνο καλύτερα εδώ πέρα στο NSTV, που θα σας μεταφέρουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα από όλα τα θύματα και φυσικά με πάρα πολλές συνεδεύσεις. Μείνετε εδώ πέρα συντονισμένοι, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ και πολλά άλλα τα οποία θα τα δείτε και στην πορεία της εκπομπής. Ξεκινήσουμε, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League με τη διεξαγωγή της 10ης αγωνιστικής των play-off, εκεί όπου θα γίνει πραγματικά μάχη για τα εισιτήρια όσον αφορά τις δεύτερες θέσεις. Και το λέω αυτό, γιατί είναι τρεις ομάδες, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης, οι οποίοι παλεύουν για τη δεύτερη θέση, μια θέση η οποία είναι και για καλύτερο εισιτήριο, αλλά φυσικά και για τον κόλπο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε τώρα για ένα πρωτάθλημα το οποίο πραγματικά ήταν μαραθώνιο στην την χρονιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα, καθώς σε μία ώρα από τώρα ξεκινάει η 10η και τελευταία αγωνιστή, όπως είπαμε, του πρωταθλήματος στη Super League Interveten, όπως είναι το πλήρες όνομά της. Είχαμε λοιπόν το Σάββατο τις αναμετρήσεις που έκοψαν πραγματικά την ανάσα με τον Παναθηναϊκό να νικά με 4-0 την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα και με το αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια ύστερα από 5 χρόνια απουσίας. Στο Κλέντες Βικελίδης η ΑΕΚ, αν και προσπάθησε να παίξει απέναντι στον Άρη ένα καλό ποδόσφαιρο, βρέθηκε να προηγείται με 2-0 χάρη στα γκολ του Γκαρσία. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο καλή, καθώς οι Θεσσαλονικείς, παίζοντας με αυταπάρνηση, κατάφεραν να σημειώσουν 3 τέρματα, να πάρουν το κολυμπόθητο 3-2 και φυσικά να αναρχηθούν αυτοί στη θέση της Ευρώπης και να στείλουν εκτός συνέχεια στην ομάδα του δικεφάλου της Αθήνας. Όσον αφορά τώρα στο στάδιο Καρασκάκη, ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ και το λέμε εύκολο έργο καθώς είχε ήδη στεφθεί πρωταθλητής. Το μόνο που απέμενε ήταν να κάνει την ευχέστα στο φαλυρικό γήπεδο. Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είχαν φέρνει περισσότερο το μυαλό τους στο τι θα γίνει στο τελικό του κυπέλου, προηγήθηκαν νωρίς στο σκορ, αλλά η συνέχεια ήταν για την ομάδα του Πειραιά, η οποία όχι μόνο ισοφάρισε, αλλά ο Πέντρο Μαρτίνης έδωσε χρόνο συμμετοχής και σε αρκετά παιδιά που είχε στη διάθεσή του. Με το τέλος αναμέτρησης φυσικά να είναι γιορτινή ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Εκεί όπου τα καπνογόνα, τα βεγγαλικά έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα, ένα ξεχωριστό τόνο στην όλη ιστορία και φυσικά το μυαλό όλων βρίσκεται στην Ευρώπη. Καθώς μην ξεχνάμε ότι οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού θα ξεκινήσουν νωρίς, με τον σχεδιασμό ήδη να έχει ξεκινήσει για την ομάδα του Πέντρο Μαρτίνες και του Βαγγέλη Μαρινάκη και φυσικά να δούμε και το τι μελιγενέστε όσον αφορά κάποιους παίκτες, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν. Όλα αυτά βέβαια θα δούμε και τις επόμενες ημέρες, εκεί όπου κάπως θα έχει κατασταλάξει το τοπίο όσον αφορά την ομάδα του πρωταθλητή Ολυμπιακού. We'll be right back.
Πάμε όμως και στο, και στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, εκεί όπου υπάρχει μια δυσαρέσκεια μετά και το ότι συνέβη στο ΜΑΤΣ κόντρα στον Άρη, στο Κλάνο Βικελίδης. Και το λέμε αυτό διότι υπήρχαν αρκετές μουρμούρες, αρκετή γκρίνια από πλευράς των οπαδών για την εικόνα που έβγαλε η ομάδα του στη φετινή χρονιά και ειδικότερα στα play-off, εκεί που το αποτέλεσμα του περασμένου Σαββάτου κόντρα στον Άρη ήταν αυτό που τους στέρισε ουσιαστικά και την έξοδο στα ευρωπαϊκά σαλόνια της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με πολλή μουρμούρα και πολλή γκρίνια χθες το απόγευμα στο Μαρούσι, έξω από τα κεντρικά γραφεία της Κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, με τους οπαδούς μάλιστα να ζητάνε επικεφαλή την απομπομπή από τον Δημήτρη Μελισσανίδη των στελεχών της ΑΕΚ που έτρεξαν όλο αυτό το μεταγραφικό σχεδιασμό της σεζόν που ολοκληρώνεται σήμερα. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Μελισσανίδης σκέφτεται τις επόμενες μέρες για το τι θα πράξει όσον αφορά αυτές τις κινήσεις, όσον αφορά κυρίως την παρέτηση κάποιων στελεχών. Ήδη πληροφορίες στέλνουν τον Παναγιώτη Κονέ, έναν από τους ανθρώπους που έτρεχαν το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας του Δικεφάλου, να είναι υπαθμόν. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί τις επόμενες ακριβώς ημέρες, όταν θα έχει συνάντηση με όλα τα στελέχη της ομάδας ο Δημήτρης Μελισσανίδης, καθώς αυτό άφησε να εννοηθεί μέσα από το περιβάλλον του. Τώρα πάμε και στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, όπου φυσικά το μυαλό όλων είναι στον αγώνα του Σαββάτου, στον τελικό του κυπέλου, εκεί όπου οι πράσινοι θα επιστρέψουν μετά από 8 χρόνια για να αντιμετωπίσουν τον ίδιο ακριβώς αντίπαλο, τον ΠΑΟΚ, μετά από εκείνο το αλυσμόν το 4-1 που είχε έρθει τον Μάιο του 2014. Οι πράσινοι λοιπόν, οι οποίοι έκαναν το χρέος τους όσον αφορά την κατάληψη ενός εκ των ευρωπαϊκών εισιτηρίων για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επιστρέφουν όπως είπαμε στα ευρωπαϊκά σαλόνια έπειτα από 5 χρόνια απουσίας, κάτι το οποίο χαροποιεί φυσικά τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που μην ξεχνάμε η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι αυτή η οποία τα προηγούμενα χρόνια χάριζε βαθμούς στην Ελλάδα με τις διακρίσεις που είχε τα προηγούμενα χρόνια, πόσο μάλλον όταν και οι αντίπαλοι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν αρκετά καλά ότι δεν υπάρχει μόνο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, υπάρχει και Παναθηναϊκός. Ένας Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος έβγαλε χθες ανακοίνωση, ανακοινώνοντας στον κόσμο του ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον τελικό του Σαββάτου στις 8 η ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας απέναντι στον ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο βέβαια υπήρχε και μία μορφή αντίδρασης από μερίδα κόσμου, καθώς είδαν ξαφνικά τα εισιτήρια να κάνουν φτερά και να μην προλαβαίνουν να πάρουν μία θέση έτσι ώστε να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Σαββάτου. Ένας τελικός ο οποίος αναμένεται να είναι γιορτή, όπως το ανακοίνωσε εκεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, πρωτού έρθουμε στο στούντιο, ανακοινώθηκε ότι και από πλευράς ΠΑΟΚ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και ειδικότερα τα ακριβά των 50 ευρώ. Οπότε λοιπόν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν εξαφανίσει τα εισιτήρια, οπότε καλό θα είναι όσοι θέλετε να βρεθείτε το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, καλό θα είναι να έχετε το εισιτήριο στην κατοχή σας, γιατί ιδάλλως δεν θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε, εκτός αν θέλετε να το δείτε μέσα από την συχνότητα της κρατικής τηλεόρασης ή να το ακούσετε ραδιοφωνικά. Πριν από αυτό όμως το παιχνίδι του Σαββάτου που θα κρίνει και τον φετινό
πελούχο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει η σημερινή αναμέτρηση στην Τούμπα για την 10η αγωνιστική, όπως είπαμε, του πρωταθλήματος της Super League Interveten. Μια χρονιά η οποία ολοκληρώνεται για τους φετινούς μονομάχους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στις 8 η ώρα τον Παναθηναϊκό σε μια πρόβα τζενεράλε, θα λέγαμε, για τον τελικό του κυπέλου, με τον προπονητή του, τον Ραζβάν Λουτσέσκου, να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, πλην του νεαρού Μιχαηλίδη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Μάλιστα, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές από τη πρωτεύουσα, υπάρχει περίπτωση να αγωνιστεί από την αρχή και ο αρχηγός του κεφάλι του Βορρά, ο αντεπίμνιο Βιέ Ειρήνια, καθώς παρακολούθησε κανονικά την χθεσινή προπόνηση και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για το παιχνίδι κόντρα στο Παναθηναϊκό. Με το μυαλό βέβαια και των δύο ομάδων να βρίσκεται περισσότερο στο μάτς Σοβάτου, καθώς αυτό είναι που θα κρίνει και τον τίτλο της φετινής χρονιάς, παρά στο απόψινό για το γόητρο παιχνίδι στην Τούμπα. Εκτός όμως από αυτή την αναμέτρηση, υπάρχει και το ντέρμπι του Ολυμπιακού Σταδίου, της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Με να δούμε το τι θα συμβεί σε αυτό το παιχνίδι, γιατί από πλευρά ΑΕΚ ακούγεται ότι θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα από τον Σωκράτη Φρυδόπουλο. Από την άλλη, και ο Ολυμπιακός αναμένεται να χρησιμοποιήσει αρκετούς παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια. Κάτι το οποίο εξέφρασε μάλιστα σε δηλώσεις του και ο Πέδρο Μαρτίνς, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει μια ασφαλή κατάσταση των παικτών, οι οποίοι είτε θα παραμείνουν είτε θα αποχωρήσουν στο τέλος της χρονιάς. Και φυσικά η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στην πόλη των Ιωαννίνων, στους Ζωσιμάδες, εκεί όπου ο ΠΑΣ θα παίξει κόντρα στον Άρη, με το κλίμα στην ομάδα του Άρη να είναι φυσικά ευχάριστο μετά τα όσα θετικά συνέβησαν στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ και εκείνη την ανατροπή από 0-2 σε 3-2. Μια δικαίωση για τους ανθρώπους του Άρη, καθώς αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα την φετινή περίοδο με την απαγόρευση μεταγραφών, με την υπόθεση του Ντουρμισάη, καθώς εξακολουθούσε να υπάρχει μια δυσαρέσκεια προς το Διεθνές Διοικητικό Δικαστήριο, το ΚΑΣ, αλλά φυσικά και την, μετά από καιρό, την έλευση του Χερμάν Μπούργκος, ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά έδωσε το κάτι παραπάνω στην ομάδα των Κιτρίνων, και φυσικά όλοι είναι ικανοποιημένοι από την πορεία της ομάδας αλλά και του ίδιου με το σημάδι που άφησε στην ομάδα του Άρη. Και μάλιστα σε συζήτηση που είχα χθες με συναδέλφους από Θεσσαλονίκη μου είπαν ότι είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει ο Αργεντινός τεχνικός. Τις επόμενες μέρες μάλιστα θα έχει συνάντηση με την πλευρά του μεγαλομετόχου του Κιτρίνων, τον Θεόδωρο Καρυπίδη, όσον αφορά την παραμονή του αλλά και τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου, που θα βρει τον Άρη να παίζει ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Αυτή τη φορά βέβαια αναμένεται να και ελπίζουμε όλοι να έχει καλύτερη πορεία. Πάμε όμως να δούμε και το τι είχε να πει ο Ηρακλής Μεταξάς, ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννενα, αναφορικά με το απόψινο παιχνίδι στην έδρα του απέναντι στην ομάδα του Άρη, καθώς οι απουσίες που είχε στον αγώνα του Λεωφόρου απέναντι στον Παναθηναϊκό δεν του επέτρεψαν να δείξει το καλό πρόσωπο που έδειξε όλη τη φετινή αγωνιστική σεζόν η ομάδα των Ιωαννίνων. Και φυσικά εκεί πέρα εστίασε περισσότερο την προσοχή όλων, λέγοντας ότι οι απουσίες δεν επέτρεψαν
η ομάδα να εμφανιστεί όπως περίμενα και εγώ αλλά και ο κόσμος του συλλόγου. Από και πέρα βέβαια η ομάδα περιμένουμε όλοι να έχει τη συμπαράσταση του κόσμου, να είναι μια πραγματικά γιορτή η αναμέτρηση απόψινή με τον Άρη και φυσικά να έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να κλείσουν όλα ευχάριστα και να επικρατήσουν τα χαμόγελα στη Βόλη των Ιαννίνων. Play-off όμως δεν ήταν μόνο των έξι μεγάλων, αυτοί που έπαιξαν, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης και Παζιάννα, υπήρχε και τα play-out εκεί όπου δόθηκε πραγματικά μία μάχη για την παραμονή στα μεγάλα σαλόνια. Μία εκ των ομάδων η οποία δεν τα κατάφερε ήταν ο Απόλλωνας Σμύρνης. Με την ομάδα της Ριζούπολης παρόλα αυτά να έχει μία μικρή ελπίδα ότι μπορεί να παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια, καθώς εκκρεμεί η υπόθεση του Πανετολικού για ένα παιχνίδι χειραγώγησης απέναντι στον ΟΦ πριν από λίγες εβδομάδες και όλα θα εξαρτηθούν τις επόμενες ημέρες όταν θα υπάρξει και το ΔΣ της διοργανώτριας αρχής για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, αλλά φυσικά και να εγκρίνει την βαθμολογία τόσο των play-off όσο και το play-out. Πάμε όμως να δούμε σε αυτό το σημείο τι συνέβη στην τελευταία αγωνιστική, την 7η. Είχαμε λοιπόν το περασμένο Σάββατο την ομάδα του Βόλου να επικρατεί με 5-0 του Όφη σε ένα μάτς το οποίο οι κριτικοί δεν μπήκαν καθόλου στο κλίμα του αγώνα και δέχτηκαν από πολύ νωρίς να βρίσκονται πίσω στο σκορ. Στα άλλα αποτελέσματα είχαμε την νίκη του Ιωνικού με 3-1 επί του Πανετολικού. Είχαμε τον Αστέρα Τρίπολης να έρχεται ισόπαλος με 2-2 απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης και τέλος η Λαμία ήρθε ισόπαλη χωρίς τέρματα απέναντι στον Ατρόμητο και με την ευκαιρία αυτή να δούμε και την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε μετά τις 7 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα των play-out. Είχαμε λοιπόν τον Ιωνικό να είναι στην πρώτη θέση με 45 βαθμούς, ακολουθεί με 44 Όφη στην δεύτερη θέση, 41 βαθμούς για τον Αστέρα Τρίπολης, 40 για την ομάδα του Βόλου. Ο Πανετολικός είναι στους 37, ο Ατρόμητος στους 36, η Λαμία στους 26 και τέλος ο Απόλλωνας Σμύρνης με 22. Βλέποντας κανείς αυτή τη βαθμολογία υποστηρίζει ότι οι δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται στην διακεκαυμένη ζώνη είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης με τους 22 βαθμούς, όπως είπαμε και πριν, αλλά και η Λαμία η οποία θα περιμένει να δει εάν θα παίξει μπαράζ με τον πρώτο με τη δεύτερη ομάδα, συγγνώμη, από την Super League 2, καθώς εκεί υπήρξε η αναμέτρηση των δύο πρωτοπόρων των δύο ομίλων, του Νοτίου και του Βορείου Ομίλου. Ο Λεβαδιακός είναι η ομάδα η οποία επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια, καθώς επικράτησε και στο δεύτερο παιχνίδι της ομάδας Βέρειας με 1-0, σε ένα μάτς το οποίο θα λέγαμε πέρα από το τρίποδο της νίκης και την γιορτή που στήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, είχε και κάποια μεμονωμένα περιστατικά με έναν τραυματισμό παίκτη της ομάδας της Συμμαθίας, κάτι το οποίο μπορεί να επιφέρει ζημιά στην ομάδα του Λεβαδιακού. Ένας Λεβαδιακός ωστόσο που άξιζε βάσει αγωνιστικής ετοιμότητας να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια, όπως επίσης και η Βέρεια. Μια Βέρεια η οποία ωστόσο θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία για να δούμε αν θα πάρει το δεύτερο προνομίουχο εισιτήριο, κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί αν θα παίξει με την ομάδα του Απόλλωνα, όπως φημολογείται τις τελευταίες ώρες, ή θα αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα της Λαμίας.
Και επειδή πολλής λόγος γίνεται για το τι θα γίνει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ποιοι θα μετέχουν στην κατηγορία, να σας πω ότι υπάρχουν πληροφορίες όσον αφορά την αδειοδότηση 10 ομάδων από την αρμόδια επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κάτι το οποίο αφορά όχι μόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα, αλλά και συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τις ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από εκεί πέρα, πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκε ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου οι αγώνες του θα μεταδίδονται μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της COSMOTE TV. Με μάλιστα υπάρχει η πληροφορία ότι δόθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των πρωταθλητών Ελλάδας. Από την άλλη, πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ο Ατρόμητος είναι η ομάδα η οποία είναι μία εκ των ομάδων η οποία θα συνεχίσει να αγωνίζεται από την ψηφιακή πλατφόρμα της Nova. Το λέω αυτό γιατί θυμάστε ότι φέτος την αγωνιστική περίοδο η οποία ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, σήμερα με τις αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος των play-off, είχαμε κάποιες ανακατατάξεις με μισές ομάδες να αγωνίζονται στην COSMOTE και τις άλλες μισές στην Nova. Μην να δούμε τις επόμενες εβδομάδες ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα συνεχίζουν είτε στην Nova είτε στην COSMOTE, για να έχουμε μια άποψη. Και φυσικά το τι μελιγενέστε σχετικά με τις ομάδες οι οποίες θα προβιβαστούν, είτε μιλάμε για το Λεβαδιακό, είτε ακόμα και για τη Βέρεια, εφόσον κερδίσει την πολυπόθητη δεύτερη θέση. Και στις άλλες ειδήσεις, άσχημα ήταν τα νέα όσον αφορά από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, την γνωστή σε όλη μας UEFA, για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι τιμωρήθηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα η θύρα των οργανωμένων, η θύρα 4, θύρα 4 και 4α, θα μείνει κλειστή για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περίοδου, για όλα συνέβησαν με την ομάδα της Marseille στα ημιτελικά του Europa Conference League. Απ' την άλλη, βέβαια, οι Θεσσαλονίκοι θα κληθούν να πληρώσουν και ένα βαρύτατο πρόστιμο της τάξης των 70.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα τα διεθνή, να πούμε, ξεκινώντας από αύριο, καθώς η Σεβίλη ετοιμάζει να φορέσει τα γιορτινά της. Και το λέω αυτό διότι αύριο είναι προγραμματισμένος για τις 10 η ώρα το βράδυ ο τελικός του Europa League με τις ομάδες της Rangers από τη Σκωτία, αλλά και την ομάδα της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, μία από τα
μεγάλα outsider της φετινής περίοδου να βρίσκονται ήδη στην πόλη της Ισπανίας και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να φτάσουν περίπου 150.000 φιλαθλικοί από τις δύο ομάδες, παρότι έχουν πάρει μόλις από 9.500 εισιτήρια έκαστη, καθώς είναι μικρής φορτικότητας στο Sánchez Pizjuán, η έδρα της Σεβίλης, συγκεκριμένα χωράει 42.700 θεατές. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαν οι άνθρωποι του Ισπανικού Συλλόγου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, μακάρι να ήταν περισσότερες οι θέσεις για να χωρέσουν τον κόσμο, αλλά παρ' όλα αυτά δεν αναμένεται να συμβεί κάτι. Και όταν μιλάμε για την Άιντραχτ, να θυμίσουμε ότι ήταν και μία εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στους ομίλους του Europa League. Μία ομάδα η οποία πραγματικά έδειξε ότι δεν αφορά μόνο το budget για να κάνεις ομάδα, αλλά φυσικά να έχεις και τις κατάλληλες υποδομές για να φτάσεις ψηλά. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την Rangers, μία ομάδα η οποία χτίστηκε πέρυσι από τον Steven Gerrard, ο οποίος φέτος πήγε να επιστρέψει στο μεγάλο νησί, στην Αγγλία, για να τεθεί στην τεχνική ηγεσία της Aston Villa. Μια Aston Villa η οποία θα λέγαμε έχει πάρει ήδη αρκετά από την αύρα του Steven Gerrard, του παλού άσου της Liverpool. Λέγαμε λοιπόν για τη Rangers, μια ομάδα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάτοχος του Europa League, καθώς έχει αρκετά καλά στοιχεία και φυσικά αν κάτι μετράει σε αυτούς τους τελικούς είναι η ψυχή που βγάζουν οι παίκτες, με τις δύο ομάδες φυσικά να θέλουν το τρόπο για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Συνεχίζουμε εμείς με τις διεθνείς ειδήσεις και να πούμε, μιας που είχαμε πιάσει τη Rangers, πάμε στην άλλη, την μισητή αντίπαλο, την Celtic, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια στην Σκωτία και φυσικά όλα τα χρωστάει στον προπονητή της, τον Άγγελο Ποστέκογλου, έναν άνθρωπο ο οποίος ναι μεν έχει ελληνικές ρίζες, ωστόσο κάποιοι συνάδελφοι αποφεύγουν να ρωτήσουν την ελληνική καταγωγή του και γι' αυτό το λόγο συνηθίζει να λέει ότι είναι Αυστραλός ο συγκεκριμένος τεχνικός. Βέβαια, εκτός του Ποστέκογλου, μεγάλη επιτυχία είχε και Γιακουμάκης, ένας παίκτης ο οποίος σκόραρε 13 φορές φέτος και βοήθησε τα μέγιστα στην ομάδα των Κελτών να επιστρέψουν στον τίτλο μετά από αρκετά χρόνια και φυσικά να θέτουν την ομάδα των Κελτών
ως μεγάλο φαβορί και για την νέα αγωνιστική περίοδο, παρότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, να πούμε ότι ήδη ο Κιλιάν Μπαπέ φέρεται να φοράει από τώρα τη φανέλα της Βασίλισσας της Ρεάλ Μαδρίτης, μια ομάδα η οποία θα αγωνιστεί και στον τελικό του Champions League. Μιας και από τη Μαδρίτη λέγεται πως υπήρχε συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γάλλο διεθνή φορ της Paris Saint-Germain, ο οποίος μένει ελεύθερος από την ομάδα του Παρισίου και φυσικά ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Βασίλισσας, έχοντας βέβαια και αρκετό φουσκωμένο λογαριασμό, μιας και το ποσό που ήδη έχει διαρρεύσει από πλευράς Μάρκα, η εφημερίδα η οποία ανέφερε σε δημοσίευμά της το ραντεβού που δόθηκε. Λένε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, έχοντας 40 εκατομμύρια να λαμβάνει κάθε χρόνο, ενώ θα πάρει και ένα μπόνους 40 εκατομμυρίων μόνο και μόνο ως μπόνους υπογραφής για την ομάδα της Real Madrid. Φυσικά από την άλλη πλευρά δεν θα είναι στην ομάδα της Βασίλισσας ο Gareth Bale, ο οποίος αν και αγωνίστηκε τα τελευταία 5 χρόνια στην ομάδα της Madrid, τούτης δεν είχε καλή επικοινωνία, δεν είχε την καλή επαφή με τους διοικούντες, γι' αυτό το λόγο μάλιστα έμενε και αρκετό καιρό εκτός αγώνων, έμενε στον πάγκο, κάτι το οποίο του είχε δώσει την ευκαιρία να πάει σε κάποια άλλη ομάδα, ωστόσο δεν στάθηκε πάνω στο συμβόλαιό του και νομίζω ότι έπραξε και κάπως καλά, γιατί ο καθένας αν έπαιρνε ένα εγγυημένο ποσό το χρόνο της τάξης των 20 ή 30 εκατομμύριων, νομίζω ότι δεν θα πήγαινε εύκολα σε κάποια ομάδα μόνο και μόνο για να αγωνίζεται ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά και την υπόθεση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, φήμες λένε ότι ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την ομάδα του Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο ίδιος θέλει να ψάξει μια νέα ευκαιρία σε ομάδα της αρεσχίας του, με τους μνηστήρες ήδη να είναι πάρα πολλοί. Και μάλιστα πληροφορίες θέλουν την ομάδα της Μπαρτσελόνα να έχει πλησιάσει εδώ και περίπου 6 μήνες την πλευρά του Πολωνού σκόρερ και μάλιστα το ποσό που πρόκειται να διαθέσουν για την αγορά του είναι περίπου στα 35 εκατομμύρια, ένα ποσό βέβαια το οποίο βολεύει και την ομάδα της Bayern, την βαβαρική ομάδα, καθώς όπως τόνισαν άνθρωποι της το προηγούμενο Σάββατο, κάτω από 40 εκατομμύρια δεν θα μπορούσαν να πούνε θετικά και ότι μπορούσε να δοθεί ο παίκτης, κάτι που σημαίνει ότι και ο ίδιος ο Λεβαντόφσκι αναζητά πλέον τη νέα ομάδα της καριέρας του.
Στρέφω όμως τη θεματολογία μας και πάλι στην Super League, καθώς όπως είπαμε σήμερα ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα της Super League Der Wetten, με το μάτς το οποίο κλέβει τις εντυπώσεις να είναι αυτό της Τούμπας ανάμεσα στους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ένα ζευγάρι το οποίο θα αναμετρηθεί και στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας το ερχόμενο Σάββατο. Και μάλιστα πριν από λίγο διέρευσαν και οι ομάδες οι οποίες θα παραταχθούν στο γήπεδο της Τούμπας για αυτή την τελευταία αγωνιστική, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μάλιστα να έχει αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του, όπως αναμενόταν εξάλλου, καθώς θέλει να ξεκουράσει τους βασικούς, έτσι ώστε να δώσει και χρόνο συμμετοχής σε παίκτες οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει να αγωνιστούν πολύ χρόνο φέτος. Πάμε λοιπόν να δούμε την αρχική ενδεκάδα που την έχει στο μυαλό του ο Σέρβος τεχνικός. Κατά τα δεκάρια θα ξεκινήσει ο Διούδης, αριστερό μπακ θα είναι ο Χατζηθεοδωρίδης. Δεξιά θα παίξει ο Γκατσίνοβιτς με τον Κουρμπέλη, τον Σάρλια και τον Σέκεφελτ στο κέντρο της άμυνας. Αλεξανδρόπουλος και ο Μαουρίσιο θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αριστερός εξτρέμ θα είναι ο Βιτάλ. Δεξιός ο Χατζιοβάνης και σέντερ φορ θα είναι ο Καρλίτος. Ένα σχήμα το οποίο σαφώς και περιμέναμε από τον τεχνικό του Τριφυλλιού όσον αφορά το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι σήμερα για το γόητρο, καθώς έχουν εξασφαλίσει και οι δύο ομάδες το ευρωπαϊκό εισιτήριο της νέας αγωνιστικής περίοδου, ωστόσο αν κάτι μένει πίσω είναι ποιος θα καταφέρει να κλέψει την δεύτερη θέση, μιας και στη βαθμολογία ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μοιράζονται από 61 βαθμούς και ακολουθεί ο Άρης με 59, ο Άρης ο οποίος βέβαια έχει να δώσει το μάτς στους δοσημάδες απέναντι στον ΠΑΣ. Είπαμε για τον Παναθηναϊκό, πάμε όμως και για τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ, ο οποίος Ραζβάν Λουτσέσκου έχει και αυτός αρκετές αλλαγές στην βασική ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα, όπως διαβάζουμε από τις διάφορες ιστοσελίδες, ετοιμάζεται να δώσει φανέλα βασικού στον Κέκο Μπίσεσβαρ, ένα παίκτη ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τον Λευτέρη Λίρατζη, ένα παιδί το οποίο έχει προσφέρει αρκετά φέτος στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Εκτός παιχνιδιού φαίνεται να αφήνει ειδικά στον πάγκο τους Βιεϊρίνια, Κούρτιτς, Ολιβέιρα και Ζαμπά. Ειδικά ο πρώτος, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντελίνο Βιεϊρίνια, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι είναι παίκτης ο οποίος προερχόταν και αυτός από σοβαρό τραυματισμό. Ήθελε να τον ξεκινήσει στη βασική δεκάδα, προτιμήθηκε όμως να τον αφήσει στον πάγκο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να του δώσει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Με τον Αντελίνο Γκερίνια μάλιστα, εχθές όπως είπαμε, να ξεκινάει κανονικά το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης και να τίθεται έτσι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού. Από και πέρα, εκτός από τον Πασχαλάκη, ο οποίος θα υπερασπιστεί την ευθεία του Δικεφάλου και μάλιστα για 54ο παιχνίδι την φετινή σεζόν, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του Κυπέλλου αλλά και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, στην άμυνα θα υπάρχει τετράδα με τους Σίτλεϊ, Βαρέλα, Ίνγκασον και Λίρατζε. Στα χαφ θα κινούνται οι Τσιγκάρας και Σβάμ, με τον Σοάρες να είναι μπροστά τους στη θέση του μέσου επιθετικού. Στις πτέρυγες τοποθετήθηκαν οι Μπίσεσβαρ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ ο Άκουμ θα είναι ο παίκτης που θα καλύψει την αιχμή του δόρατος για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. We'll be right back.
Και από το ποδόσφαιρο να μεταφερθούμε στο μπάσκετ σιγά σιγά, καθώς το περασμένο Σάββατο ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Basket League με την διεξαγωγή της 26ης αγωνιστικής, εκεί όπου ξεχώρισαν, θα λέγαμε, οι γηπεδούχοι με την ομάδα του Περιστερίου, με επικράτη του Λαβρίου Μέγκαμπολ 91-80, σε ένα μάτς που ο Βασίλης Μουράτος έκανε ρεκόρ όσον αφορά τις assist με 16 σε αυτό το παιχνίδι, παρά την είδα της ομάδας του. Η Λάρισα επικράτησε στην κόψη του Ξηραφιού με 86-84 του Ιωνικού, με τον Στέφαν Μούντι, τον Αμερικανό γκάρντ, να είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής, βάλοντας τα μέγιστα την ομάδα της Λάρισας να πάρει αυτή τη νίκη που την στέλνει μάλιστα και στα play-off και γίνεται έτσι η δεύτερη θεσσαλική ομάδα μετά την Ολύμπια Λάρισας που θα παίξει στα play-off της κορυφαίας ελληνικής διοργάνωσης. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής αποχαιρέτησε την κατηγορία γνωρίζοντας την βαριά εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό με 59-81. Ο ΠΑΟΚ, παρότι νίκησε την ΑΕΚ στον τέρμπι των δικεφάλων με 96-72, ωστόσο έπειτα από αρκετά χρόνια δεν θα μετάσχει στα play-off, καθώς δεν πρόλαβε να πάρει ένα από τα τελευταία εναπομείναντα εισιτήρια. Και μάλιστα οι οπαδοί έκριναν ότι το match που ουσιαστικά κλείδωσε την είσοδο για τα play-off ήταν εκείνη η ήττα που είχαν κάνει πριν από δύο εβδομάδες απέναντι στον Ιωνικό με 63-64 στο κλειστό της Πηλέας. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, ο οποίος θα έχει και το πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τη σειρά των τελικών, επιβλήθηκε εύκολα του Κολοσσού με 93-74, έχοντας βέβαια και αρκετό rotation από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μιας και το διήμερο 19 και 21 του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη και το Σάββατο, η ομάδα του θα βρεθεί στο Βελιγράδι και το Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της EuroLeague, με πρώτο αντίπαλο στον ημιτελικό να είναι η ομάδα της Ανατολού Εφές, της κατόχου της περσινής περιόδου του βαρύτιμου τροπέου. Και τέλος, το παιχνίδι που έκλεισε την αυλία της 26ης αγωνιστικής ήταν αυτό ανάμεσα στον Απόλλωνα Πατρών και τον Άρη, με τους Πατρινούς να κερδίζουν στο τέλος με 74-73 σε ένα μάτσο με αρκετές εναλλαγές στο σκορ. Ωστόσο η ομάδα της Πάτρας ήταν αυτή που πήρε την νίκη αλλά και την είσοδο στα play-off. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία πως διαμορφώθηκε μετά από τις 26 αγωνιστικές. Στην πρώτη θέση λοιπόν ήταν ο Ολυμπιακός με 47 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 46, ο Κολοσσός η έκπληξη της φετινής αγωνιστικής περίοδου με 39. Στην τέταρτη θέση η ΑΕΚ με 37, ακολουθεί ο Προμηθέας και η Λάρισα με 36 βαθμούς, 35 βαθμούς για τον Άρη. Στους 34 Περιστέρη και ΠΑΟΚ, με την ομάδα του Περιστερίου να υπερτερεί στην ισοβαθμία και να κερδίζει το εισιτήριο για τα play-off. Το Λαύριο, που πέρυσι εντυπωσίασε, δεν κατάφερε να έχει συνέχεια, καθώς έμεινε εκτός της πρώτης οκτάδας, έμεινε στους 32 βαθμούς, όσους είχε και ο Απόλλωνας Πατρών. Ο Ιωνικός στην πρώτη-τελευταία θέση με 30 βαθμούς και τελευταία ομάδα που αποκέρδισε για την κατηγορία είναι αυτή του Ηρακλή με μόλις 27 βαθμούς, με πολλά διοικητικά προβλήματα όλη τη σεζόν η ομάδα των Κιανολεύκων και φυσικά την επιστροφή μετά από χρόνια στην κατηγορία τη δεύτερη της Ελλάδας και την ομάδα που ανεβαίνει στην μεγάλη κατηγορία είναι η ομάδα της Καρδίτσας, του Γιάννη Μπουρούση, του Δημήτρη Βυργίνη, δύο παιχτών οι οποίοι έχουν την εμπειρία από τις παραστάσεις φυσικά από την μεγάλη κατηγορία, καθώς είναι σε εξέλιξη τα play-off όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα που θα προκληθεί. Ήδη οι ομάδες που θα αναμετρηθούν είναι ο Φίλιππος Βέριας, είναι η ομάδα του Ψυχικού, η ομάδα του Τρίτονα. Και πάμε να δούμε όσον αφορά τώρα τα ζευγάρια που πάνε στα play-off. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα παίξει στην πρώτη φάση των play-off με αντίπαλο το Περιστέρι. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Άρη. Ο Κολοσσός θα παίξει με την ομάδα της Λάρισας, ενώ η ΑΕΚ θα παίξει κόντρα στον Προμηθέα, τον οποίο βρίσκει μπροστά της τα τελευταία χρόνια
πάντα ή στα ημιτελικά ή στα προημιτελικά των play-off, με αρκετές αλλαγές το τελευταίο διάστημα σε πολλές ομάδες. Ήδη σήμερα αναφέρουμε ότι λύθηκε η συνεργασία με τον Στέφαν Γιώβιτς και τον Παναθηναϊκό. Η θέση του θα πάρει στο ελληνικό πρωτάθλημα πλέον ο Πέιτον Σίβα, ένας παίκτης ο οποίος ήρθε πριν από λίγες ημέρες για να καλύψει το κενό στη θέση 1. Μια θέση η οποία πονάει τον μέχρι στιγμής πρωταλλητή Ελλάδα σε Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια, μετά και την αποχώρηση του Μίκα Λάθη για την Μπαρτσελόνα. Στον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, είχαμε την αναχώρηση σήμερα για το Βελιγράδι, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για την ομάδα του Πειραιά, καθώς όλοι επιθυμούν να βρεθούν στο υψηλότερο σκαλί του βάθου, εκεί πέρα που έχει βρεθεί ήδη τρεις φορές η ομάδα του Πειραιά. Αντίπαλός της στον πρώτο ημιτελικό θα είναι η ομάδα της Ανατολού Εφές, η Ανατολού Εφές του Ευγίνα Ταμάν, ο οποίος έχει να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα τραυματισμών, με τελευταίο εκείνο του Μπομπουά, αλλά και του Ρόνισλαβ Σίμον, του Κροάτιγκαρ, οι οποίοι είναι αμφίβολοι όσον αφορά τη συμμετοχή του στο μάτ της Πέμπτης. Στο άλλο μάτ, να θυμίσουμε ότι ο δεύτερος ημιτελικός είναι το βράδυ της Πέμπτης ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, δύο ομάδες οι οποίες γνωρίζουν πολύ καλά η μία την άλλη, και φυσικά ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στον τελικό του Σαββάτου, ενώ οι δύο ηττημένοι θα αγωνιστούν στο μικρό τελικό. Σύντομο διάλειμμα που είχαμε, με την θεματολογία να συνεχίζεται από το χώρο του μπάσκετ και μετά την Ευρωλίγα να περάσουμε στο NBA, εκεί όπου ο Greek Freak και οι Milwaukee Bucks αποχαίρεσαν νωρίς, δεν θα έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν την περσινή αγωνιστική περίοδο, καθώς ο Έλληνας Άσος αποδείχθηκε πολύ λίγο στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς απέναντι στην ομάδα της Βοστόνης, γνωρίζοντας μάλιστα την βαριά ήττα με 108-81 μέσα στο TD Center της Βοστόνης. Και έτσι λοιπόν με το συνολικό σκορ 4-3 δεν θα πρέπει να υπερασπιστεί τα σκύτρα της περσινής σεζόν, κάτι το οποίο βέβαια και ο ίδιος το ήξερε βαθιά μέσα του, έτσι ώστε να πάρει κάποιες στιγμές χαλάρωσης, ξεκούρασης από το δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα όπως είναι αυτό του NBA. Απ' την άλλη βέβαια και οι Έλληνες φιλαθλοί θέλουν να πώς και πώς να τον δουν ξανά, να φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος, καθώς οι υποχρεώσεις εθνικής μας έρχονται σε λίγο καιρό με το Ευρωμπάσκετ, το οποίο θα γίνει φέτος σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης, και είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε λιγάκι την έγκλη του παρελθόντος, εκεί όπου η εθνική μας χάρισε αρκετές και μεγάλες διακρίσεις.
από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να περάσουμε στα μικρότερα αθλήματα και ξεκινάμε από το Στίβο, εκεί όπου ο Μίλτος Τεντόγλου το περασμένο Σάββατο στα Βεργότια, ένα meeting το οποίο γίνεται στο Αργοστόλι, κατάφερε με ένα άλμα στα 8.36 να είναι μία από τις κορυφαίες επιδόσεις της φετινής χρονιάς, ενώ ο νεαρός Άλτης και χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο θα έχει την ευκαιρία να έχει άλλη μία παρουσία πριν τις διεθνείς υποχρεώσεις του, καθώς θα λάβει μέρος στα Παπαφλέσια, ένα διεθνές meeting το οποίο θα διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο στην Καλαμάτα. Εκτός όμως από τον αθλητή, ο οποίος έχει πάει ήδη στα ουράνια με τις επιδόσεις του, θα μας εκπροσωπήσει επίσης ο Λούις Τσάτο μας, ένας αθλητής ο οποίος έχει γράψει και αυτό στη δική του ιστορία στον χώρο του Στίβου. Από εκεί πέρα θα δούμε την Ελίνα Τζέγκο, την πρωτάθλητρια Ευρώπης κάτω των 20 στο τριπλούν, την Σπυριδούλα Καρύδη, η οποία θα αγωνιστεί στο μήκος. Από εκεί πέρα ο Παναγιώτης Τριβιζάς θα αγωνιστεί στα 100 μέτρα, ο Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό, ο Δημήτρης Χιάμης και ο Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπλούν, ο Χρήστος Κοτίτσας στα 800 μέτρα, η Ελισάβετ Πεσιρίδου και η Αναής Καραγιάννη στα 100 μέτρα με εμπόδια, η Άρτεμις Αναστασίου σε 100 και 200 μέτρα και τέλος η Τατιάνα Γκούσιν στο ύψος. Είπαμε για Στίβο, πάμε να δούμε όμως και το βόλεϊ, καθώς ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν για άντρες και γυναίκες με τις ομάδες του Παναθηναϊκού να κατακτούν τα τρόπαια στην κατηγορία τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Μάλιστα, η ομάδα των ανδρών αναμένεται να παραταχθεί τη νέα σεζόν με πολλές αλλαγές στο σχεδιασμό της. Και το λέω αυτό διότι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος θα χτίσει μια ομάδα από την αρχή, όπως είπε μετά και την κατάκτηση του Λίκαπ απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-0 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την περασμένη Παρασκευή. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει την ευκαιρία τώρα να δείξει ένα καινούριο πρόσωπο τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη. Και μάλιστα σε κουβέντα που είχα με ανθρώπους του Παναθηναϊκού μου είπαν ότι αν έλεγε κάποιος στην αρχή της σεζόν ότι θα έφτανε ο Παναθηναϊκός με κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του να κατακτήσει τους δύο εγχώριους τίτλους, σίγουρα θα τους περνούσαν για τρελούς. Από την άλλη, βέβαια, η ομάδα των γυναικών θα έχει και αυτή νέα πρόσωπα στη σύνθεση της στη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς μετά την κατάκτηση του κυπέλου αλλά και του πρωταθλήματος, πολλές είναι οι αθλήτριες οι οποίες έχουν δηλώσει την ευκαιρία να αγωνιστούν με το τριφύλι, αλλά και κάποιες να ψάξουν μια ευκαιρία σε κάποια άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ένα από τα νέα πρόσωπα που πρόκειται να δούμε τη νέα αγωνιστική περίοδο στον Παναθηναϊκό στις γυναίκες είναι η νεαρή Μάρθα Ανθούλη, η οποία συγκαταλέγεται σε μία από τις κορυφαίες αθλήτριες στην ηλικία της. Μιλάμε για μία κοπέλα 18 χρονών με ύψος 2-2 και αγωνιζόταν μέχρι τώρα στην ομάδα της Θέτη Δασβούλας. Μία κίνηση η οποία φυσικά
δίνει πάρα πολλά στην ομάδα του Μπράνκο Γκάιτς, του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος ήρθε να καλύψει το κενό του Απόστολου Οικονόμου και φυσικά να είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά κέρδισε και τον τίτλο του πρωταθλήματος. Από την άλλη, όσον αφορά τους, να επιστρέψω λίγο στους άνδρες και να πω ότι ένα από τα πρόσωπα τα οποία δεν θα συνεχίσουν την αγωνιστική περίοδο της τάξης του πρωταθλητή Παναθηναϊκού είναι του Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου, καθώς ο νεαρός έκρινε ότι είναι σε φάση να αγωνιστεί σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από την χώρα μας και να πάει να παίξει στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην ομάδα της Τάραντο, μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έχει τον Ανδρέα Φράγκο, ένα από τα νέα πρόσωπα, αλλά και την επιστροφή του Γιώργου Πετρέα ύστερα από πολλά χρόνια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Πετρέας, ο οποίος αγωνίστηκε με επιτυχία στην ομάδα του Ολυμπιακού αλλά και του ΠΑΟΚ. Φήμες θέλουν τον Φρίξο Κοτσάκη, τον παίκτη της Κηφισίας, να είναι και αυτός μέσα στα πλάνα του προπονητή του Παναθηναϊκού όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ. Και φυσικά ένα από τα ονόματα κράχτες του παγκοσμίου βόλεϊ δεν είναι άλλο από τον πρώην παίκτη της Χάλμπανκ, τον Φερνάντο Ερνάντες, ο οποίος είπε το ναι στην πρόταση του Παναθηναϊκού, όχι τόσο από οικονομικής πλευράς όσο κυρίως για την αγάπη που τρέφει προς τον κόσμο, έναν κόσμο που τον αντιμετώπισε, θα λέγαμε, στην διπλή ημιτελική φάση με την πρώην ομάδα του, τη Χάλμπανκ, η ομάδα η οποία ήταν μία από τις κορυφαίες της φετινής ευρωπαϊκής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μέσα από το Challenge Cup και φυσικά έφτασε μέχρι και το τελικό διοργάνωσης, άσχετα αν κατάφερε μέσα από κάποια ατυχή γεγονότα να χάσει το τρόπαιο από την γαλλική ομάδα. Μάλιστα, πάμε από τον Παναθηναϊκό, θα περάσουμε στον Ολυμπιακό, εκεί όπου μετά από 6 χρόνια παρελθόν θα αποτελέσει Σάμι Χίπε, η Γερμανίδα η οποία ήταν στη Λοβάτη στο Ολυμπιακού από την μέρα που φόρεσε τα ερυθρόλευκα, δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα ελληνικά χρώματα και με να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις από πλευράς Ολυμπιακού. Ενώ ένας από τους παίκτες που ξεχάσαμε να αναφέρουμε είναι και ο πρωτοψάλτης, ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, ο οποίος θα φύγει και αυτός για το Βέλγιο και την Όλικο Μασέικ, μια ομάδα η οποία αγωνείται σταθερά κάθε χρόνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ειδικά είναι μία από τις ομάδες που μετέχει στο Champions League. Με τον Θανάση Πρωτοψάλτη αλλά και τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο να αφήνουν ανοιχτή την πόρτα της επιστροφής τους κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια τόσο για τους συμπαίκτες τους όσο φυσικά και για την διοίκηση και τον κόσμο της ομάδας.
Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Flash Sport με τον Χρήστο Γεωργίου, πάντα συντονισμένοι στο NSTV. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς ανανεώνουμε, όπως είπαμε, το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και φυσικά πάντα με τον αθλητισμό στις καρδιές και στο μυαλό σας. Καλό βράδυ.